χρόνο ακόμα. Δύο χρόνια πάει. Ναι. Λέω ότι δεν είναι ούτε ένα χρόνο. Πότε ήταν? Το Φεβρουάριο του 22 βάλαμε τη θήκη. Α. Ιανουάριο κάναμε την απονέβρωση, Φεβρουάριο βάλαμε τη θήκη. 22. Παναγία μου. Έχει. Μα αυτό εδώ είναι. Ναι, είναι flexible. Να καταρχήν να το καθαρίσω. Επειδή δεν έχει δόντια πολύ, είναι από το ροθ και αυτό φεύγει. Για 4 ώρες για επισκευή και το μεσημέρι δεν είχα τηλέφωνο καθόλου. Okay. Μόλις το πρωί είναι μου έβγαλε. Είναι κοντούτσικος ο άξονας, να δούμε αν μας θέλει να βάλουμε κάπου μεγαλύτερο για να δούμε και αυτό γιατί. Δεν με σκληρύνει. Αλλά θέλει φοβερό καθάρισμα γιατί μπορεί να μυρίσει πολύ εύκολα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Α. Κι όμως τα δικά μου δεν ήτανε. Καθαρό το έχετε. Πόσα χρόνια το έχετε? Χρόνια έχω. Το έχετε καθαρό πάλι. Ναι. Γιατί το έχω εγώ το άλλο, ήταν παλιά. Mm. Είναι το κανονικό, το σκληρό. Α, παλιά άλλο, το σκληρό. Ναι, αλλά με αυτό το χρόνια είναι νομίζω έχει 15 χρόνια αν τώρα αυτό παραπάνω. Έτσι καλά καθαρό, φτιάξτε μαλακό. Αυτό το flexible. Αν ναι. Το διατηρείτε έτσι καλά. Και μόλις το έχω φυλαχθεί ακόμα και είναι τόσο καθαρό. Εκεί είναι όταν είναι. Πριν έρχομαι εδώ, ναι. Στην Ελλάδα. Απλώς αυτό εδώ έχετε υπόψη, ναι. Εάν, ας πούμε, χάσετε ένα δόντι, ναι. Δεν προστίθεται εδώ εύκολα. Γιατί το δόντι που θα προστεθεί είναι ακριλικό και δεν κολλάει πάνω στο flexible το ακριλικό. Α. Δηλαδή, αν γίνει κάποια τροποποίηση στο στόμα, πρέπει να φτιάξετε καινούριο. Ενώ ναι. Το άλλο, το ακριλικό, το σκληρό, ναι. Οποτεδήποτε χάνετε δόντι, κάνετε ένα reparation εκεί μπροστά, μια εδώ πέρα και διορθώνετε το ίδιο, δεν φτιάχνετε καινούριο. Κατάλαβα τι εννοείται. Γι' αυτό είναι πιο καλά είναι το είναι κανονικά. Γιατί είναι όσο είναι χάνει, όσο κάνει, μπορεί να το κάνει είναι μαζί έτσι, κουλάει. Αυτό ποτέ. Αυτό δεν τέτοιο είναι. Ποτέ. Δηλαδή.